εξαφανίσουν τα σύνορα, να κινηθούν προς την Αθήνα, που μπορούν να φιλοξενηθούν στο ελληνικό, να έχουν θέρμανση, να έχουν στέγη, να είναι ασφαλείς μέσα στη ζώα του, αν όταν οπότε να ανοίξουν τα σύνορα. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν εκδηλώνει αυτό το ενδιαφέρον. Ακριβώς, για γιατί έχουν φτάσει και μέχρι εκεί για να περάσουν από τα σύνορα, γι' αυτό και η ένταση, όπως μας είπες. Ελένη, μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων, των οικονομικών προσφύγων, ναι. Αυτό που πυροδότησε αυτή την ένταση που έχουμε σήμερα και αυτή τη μορφή κατάσταση στα ελληνοσκοπιανά σήμερα, είναι ότι στις 4 το απόγευμα προσπάθησαν μετανάστες που δεν τους επιτρεπόταν τη διέλευση να κινηθούν, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, κατά μήκος του μεταλλικού φράχτη και να περάσουν από ένα σημείο περίπου 500 μέτρα το σημείο που προβάλλουμε κάθε μέρα με απευθείας συνδέσεις στο Sky, να περάσουν στην σκοπιανή πλευρά. Όμως εκεί υπήρχαν αστυνομικοί των Σκοπίων, έκαναν χρήση στον αέρα όπλων, πυροβούλησαν 2-3 φορές για εκφοβισμό, έριξαν χημικά και μάλιστα σύμφωνα με συναδέλφους Έλληνες ανταποκριτές που ήταν στο σημείο, πέρασαν και περίπου 200 μέτρα επί ελληνικού εδάφους για να τους αποφύσουν. Αυτό ήταν που εξόριζε τους μετανάστες και είπαν ότι από εκεί και έπειτα ή όλοι θα περάσουμε ή κανένας. Πριν από λίγο, Άννα, ήρθε και η κυρία Σπυράκη, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο σημείο και είπε πως η πλευρά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας των Σκοπίων παίρνει χρήματα για το ζήτημα του προσφυγικού και πρέπει να ανακαιτήσει, να ρυθμίσει τις προσφυγικές ροές. Υπάρχει πληροφορία ότι μέχρι αύριο έχει δοθεί εντολή να ανοίξει τη σιδηροδρομική γραμμή και να εκπονηθούν κανονικά τα δρομολόγια. Έχουμε 17 τρένα μέσα στα Σκόπια που περιμένουν με πορεύματα και άλλα 8 στη Σερβία, συνολικά 25. Και ξεχωριστά όπως υπάρχουν από ελληνικής πλευράς με προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένεις για ακόμη μία ημέρα στην Ιδωμένη.